Καλημέρα, κύριε Πετράκη, τι κάνετε? Καλημέρα, κύριε Αποστόλου, σε εσάς και τους ακροατές μας. Να είστε καλά. Κύριε Πετράκη, πολύ μεγάλο θέμα, πολύ μεγάλη συζήτηση σε όλα τα ΜΜΕ. Θέλουμε να μας πείτε λίγο εσείς που έχετε δει λίγο τα πράγματα καλύτερα από εμάς. Τι ακριβώς εννοούμε και ποιο είναι το πρόβλημα με όλη αυτή την κατάσταση που πάει να δημιουργηθεί? Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα, γιατί θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, να τα βάλουμε σε σωστή βάση, γιατί δυστυχώς μέχρι τώρα η συζήτηση σε ένα μεγάλο τμήμα της δεν είναι επί της ουσίας, αλλά είναι στη βάση του τι καταλαβαίνει ο καθένας. Σωστά. Ή του τι θέλει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να πείσει τον κόσμο ότι κάνει. Λοιπόν, είμαστε σε μια πολύ ιδιαίτερη κατάσταση εν μέσω πανδημίας. Τα σχολεία έκλεισαν, και όταν λέω έκλεισαν τα σχολεία, για τα παιδιά, γιατί θα πρέπει να τονίσουμε στον κόσμο ότι όλες τις μέρες τα σχολεία είναι ανοιχτά, πηγαίνουν οι διευθυντές και οι υποδιευθυντές των σχολείων και το μάθημα διεξάγεται εξ αποστάσεως στα μέτρα του δυνατού. Σπέρνω να ξεκαθαρίσω ότι δεν είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι όλα γίνονται καλά, όπως πρέπει να γίνουν κτλ. Mm-hmm. Όμως πραγματικά δεν θα μπορούσαν να είναι και αλλιώς, γιατί υπάρχει το εξής πραγματικό γεγονός. Η εξαποστάσεως εκπαίδευση δεν είχε εφαρμοστεί ποτέ, mm-hmm. κανείς δεν είχε επιμορφωθεί για να την εφαρμόσει, κανείς δεν είχε ενδιαφερθεί από την πολιτική ηγεσία για να εξασφαλίσει τα εργαλεία ώστε αν σε κάποια περίπτωση χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί με τέτοιο τρόπο να μπορούν να λειτουργήσουν και να την υποστηρίξουν. Mm. Θέλω να πω ότι το ψηφιακό σχολείο δημιουργήθηκε περίπου στο 2009-2010, ξεκίνησε η προσπάθεια, θέλω να πω. Από εκεί και πέρα όμως ουσιαστικά εγκαταλείφθηκε. Αφού μεσολάβησε ένα διάστημα όπου οι Υπουργοί Παιδείας, για παράδειγμα ο κύριος Μπαλτάς, αντί για το ψηφιακό σχολείο ανέπτυσαν την επιχειρήματα υπέρ της αξίας του Μαυροπίνακα στη σημερινή εποχή, φτάσαμε στο 2019 να έρθει ένα πολύ έκτακτο γεγονός να την κάνει αναγκαία. Ως εδώ καλά. Θέλω να πω ότι από όταν ξεκίνησε μέχρι τώρα οι διαφορές στο κομμάτι το εκπαιδευτικό είναι τεράστιες. Είναι βέβαιο ότι στην αρχή δημιούργησε και στους εκπαιδευτικούς συναισθήματα φόβου, αγωνίας, και είναι φυσιολογικά αυτά, ξέρετε. Όταν δεν έχεις χρησιμοποιήσει κάτι και καλείσαι σε μία μέρα χωρίς ουσιαστικά να έχεις επιμορφωθεί να το κάνεις, είναι απόλυτα βέβαιο. Mm-hmm. Θα ήθελα ο καθένας να βάλει τον εαυτό του σε μία τέτοια έκτακτη συνθήκη, mm-hmm. και αν το κάνει θα μπορέσει να καταλάβει τι πραγματικά ένιωσαν όλοι οι εκπαιδευτικοί. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μπορούν τα παιδιά, που είναι οι μεγάλοι ήρωες αυτής της περίοδου, mm-hmm. να μείνουν χωρίς υποστήριξη. Mm-hmm. Προσπάθησε ο καθένας στην αρχή με τα μέσα του, με ό,τι μπορούσε. Φτάσαμε βέβαια σε ένα σημείο, χάρη στην αυτοεπιμόρφωση των εκπαιδευτικών, mm-hmm. την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ τους και την πολύ μικρή βοήθεια που δόθηκε από θεσμικά όργανα του Υπουργείου Παιδείας, mm-hmm. να έχουμε ένα θαυμαστό αποτέλεσμα. Δηλαδή, χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες ψηφιακές εργασίες να έχουν ανέβει στις ψηφιακές πλατφόρμες του Υπουργείου Παιδείας, mm-hmm. και να προσπαθούν από εκεί να καλύψουν κάποια ζητήματα, μάλλον τα κενά που έχουν τα παιδιά. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι σε καμία περίπτωση η εξαποστάσεως εκπαίδευση δεν αντικαθιστά την διαζώσεις. Όμως από τη στιγμή που είναι που βρισκόμαστε σε μια έκτακτη διαδικασία, πρέπει να εφαρμοστεί. Mm-hmm. Κλείνω αυτό τον κύκλο και ναι. θέλω να ξεκαθαρίσω τώρα τι είναι αυτό που λέει ο Υπουργός Παιδείας για τις κάμερες τώρα, mm-hmm. Γιατί προσπαθεί να το παρουσιάσει ως εξαποστάσεως εκπαίδευση. Mm-hmm. Αυτό το οποίο λέει ο Υπουργός δεν είναι εξαποστάσεως εκπαίδευση. Mm-hmm. Είναι μια πρωτοφανής κατάσταση Big Brother στα σχολεία. Δηλαδή, βάζω κάμερες μέσα στην τάξη, mm-hmm. και βλέπω, αναμεταδίδω το μάθημα για να καλύψω δήθεν τα παιδιά τα οποία για διάφορους λόγους δεν έχουν μπορέσει να το παρακολουθήσουν. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όπως μπερδεύονται κάποιοι. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχει δύο χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι ασύγχρονη.
Ασύγχρονη σημαίνει ότι ο εκπαιδευτικός ετοιμάζει το ψηφιακό του υλικό. Δεν μιλάμε τώρα για μία φωτοτυπία που θα τη βάλει και θα τη στείλει. Μιλάμε για υλικό, σύνθετο υλικό, σύγχρονο υλικό, σοβαρά τεκμηριωμένο και στηριγμένο παιδαγωγικά υλικό, το οποίο το αναρτά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο μαθητής μπαίνει σε χρόνο που ο ίδιος επιλέγει και κάνει τις όποιες εργασίες. Αυτή είναι η ασύγχρονη εκπαίδευση. Μάλιστα. Υπάρχει όμως και η σύγχρονη εκπαίδευση. Τι σημαίνει σύγχρονη εκπαίδευση? Ο εκπαιδευτικός από τον υπολογιστή του, από το χώρο του, που μπορεί να είναι ή στο σπίτι του ή στο σχολείο, επικοινωνεί με τους μαθητές του, οι οποίοι από το δικό τους υπολογιστή στο σπίτι τους παρακολουθούν αυτά τα οποία τους λέει ο δάσκαλος. Αυτό είναι ένα περιβάλλον ασφαλές, γιατί ο δάσκαλος έχει την δυνατότητα να έχει κλειστά τα μικρόφωνα, κλειστές τις κάμερες, ώστε απρόοπτα γεγονότα και συμβάντα να μην επηρεάζουν. Τι εννοώ απρόοπτο? Μια φωνή ενός μέλους της οικογένειας του παιδιού που θα ακουστεί στους υπόλοιπους ενώ δεν πρέπει. Μια εικόνα κάποιου που περνάει, ξέρω εγώ, πίσω από την κάμερα και τον βλέπουν σε μια κατάσταση που δεν πρέπει να τον δουν κτλ. Καταλαβαίνουμε όλοι τι θέλω να εννοήσω. Εκεί λοιπόν έχει τον έλεγχο ο εκπαιδευτικός. Υπάρχει και μια τρίτη μορφή, είναι η εκπαιδευτική τηλεόραση. Εκεί τι γίνεται τώρα? Βγαίνει ο εκπαιδευτικός μέσα από την τάξη, είναι μόνος του όμως και οι μαθητές τον παρακολουθούν από τους δέκτες της τηλεοράσεώς του. Δεν έχει μαθητές από κάτω ώστε να αλληλεπιδρά και κάνει μια μετοπική διδασκαλία. Δηλαδή ο δάσκαλος μιλάει και οι μαθητές από το σπίτι τους παρακολουθούν. Ως εδώ τελειώνει το κομμάτι που αφορά την εξαποστάσεως εκπαίδευση. Και πάμε τώρα στο κομμάτι που σκοπίμως η υπουργός θέλει να το μπερδεύει με την εξαποστάσεως εκπαίδευση, που είναι η παρακολούθηση του μαθήματος η ζωντανή μετάδοσή του στο διαδίκτυο. Γιατί λέμε όχι η εκπαιδευτική ότι μπορεί να γίνει? Πρώτα απ' όλα δεν λέμε όχι μόνο η εκπαιδευτική. Το λέει η επιστήμη το όχι. Δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο, όπως σας το λέω πουθενά, που να γίνεται εκπαιδευτικό Big Brother. Γιατί για τέτοιο μιλάμε. Γιατί δεν μπορεί να γίνει? Γιατί όπως ακούγεται από κάποιους λίγους ευτυχώς, οι εκπαιδευτικοί, επειδή είναι τεμπέληδες ή ανεπαρκείς, θέλουν να είναι κλεισμένοι μες στην τάξη και να μην βλέπει κανένας τι κάνουν. Όχι. Δεν μπορεί να συμβεί για τον εξής απλό λόγο. Η διδασκαλία δεν είναι μετοπική. Δεν κάθεται ο εκπαιδευτικός στην έδρα του και αρχίζει και βγάζει λόγους στους μαθητές του. Δεν είναι διάλεξη δηλαδή. Ο εκπαιδευτικός συζητάει με τα παιδιά, κινείται ανάμεσα στα παιδιά, κάθεται δίπλα στα καθίσματα των παιδιών, ανατροφοδοτεί τα παιδιά, διευρύνει τη σκέψη τους, προσπαθεί να οικοδομήσει τις γνώσεις τους και ακόμα να τα κάνει να μάθουν μέσα από τα λάθη τους. Όταν γίνεται μια διδασκαλία διαζώσης, το παιδί κάνει και λάθη. Υπάρχουν παιδιά με ειδικές ανάγκες, τα οποία έχουν τον δάσκαλο της παράλληλης στήριξης, ο οποίος κάθεται στο διπλανό θρανείο. Υπάρχουν δύο δάσκαλοι μέσα στην τάξη για να στηρίζει αυτό το παιδί. Υπάρχουν παιδιά που δεν μπορούν να εκθέσουν τον εαυτό τους, ντρέπονται να μιλήσουν. Υπάρχουν παιδιά που έχουν δυσκολίες και κάνουν λάθη. Για σκεφτείτε λοιπόν όλα αυτά να τα βλέπει σε ζωντανή μετάδοση ο οποιοσδήποτε στο διαδίκτυο, από το σπίτι του. Ποιος μας λέει ότι θα γίνει κάποια ηχογράφηση και δεν θα δούμε μια λάθος απάντηση του παιδιού σας, κύριε Αποστόλου, να παίζει και να γίνεται viral στο διαδίκτυο την επόμενη μέρα. Ποιος μπορεί να πει ότι μια παιδική ψυχή μπορεί να αντέξει ένα τέτοιο πράγμα? Κύριε Πετράκη, συγγνώμη να ρωτήσω κάτι εδώ πέρα. Ναι. Αυτά έχετε μιλήσει με την Υπουργό, τα έχετε καταθέσει? Και αν ναι, ποια ήταν η απάντησή σας, δηλαδή ποιος είναι ο σκοπός, με ποια λογική, τι σας λέει ότι το κάνω αυτό, για ποιο λόγο? Θα σας πω, δεν έχουμε μιλήσει με την Υπουργό, γιατί ούτε μας ενημέρωσε για το τι έχει σκοπό να κάνει. Εντελώς ευνηδιαστικά, ένα απόγευμα γύρω στις 7 η ώρα, σε ένα άσχετο νομοσχέδιο που αφορούσε το μεταναστευτικό, έβαλε αυτή την τροπολογία. Μάλιστα. Και εκεί τρελαθήκαμε όλοι πραγματικά με το τι γίνεται. Θέλω να καταλάβει ο κόσμος για τι πράγμα μιλάμε. Γιατί λένε μερικοί, έλα μωρέ, και τι έγινε, τι κακό έχει δηλαδή να βλέπουν? Δεν θα δείχνει τα παιδιά, λένε, θα δείχνει μόνο το δάσκαλο. Θα σας πάω λοιπόν σε μια άλλη υποθετική κατάσταση. Να βάλουμε κάμερες στα ιατρεία, για παράδειγμα.
όπου θα πηγαίνει ο ασθενής, δεν θα δείχνουμε τον ασθενή, στα ιδιωτικά ιατρία εννοώ. Θα πηγαίνει ο ασθενής, χωρίς να φαίνεται, θα λέει το πρόβλημά του στο γιατρό, θα το ακούμε όλοι, θα αναμεταδίδεται αυτό και εμείς θα ακούμε και τι θα του πει ο γιατρός, τι συνταγή θα του δώσει και μετά θα καθόμαστε στο καφενείο, στο σπίτι μας και θα λέμε αν η συνταγή του γιατρού ήταν η ενδεδειγμένη, αν έπρεπε να το κάνει έτσι, αν έπρεπε να δώσει κάποιο άλλο φάρμακο κτλ. Και όλοι θα γινόμαστε γιατροί και δάσκαλοι, έτσι. Και όλοι θα γίνουμε γιατροί και δάσκαλοι μετά. Μα δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει, είναι εξωφρενικό. Το ερώτημα που μπαίνει δικαιολογημένα σε κάποιους, καλά, έχει τρελαθεί αυτή η γυναίκα, γιατί το κάνει. Ναι. Η απάντηση που εγώ μπορεί να δώσω είναι δική μου απάντηση. Δεν μπορώ να τους πείσω όλους για την ορθότητά της, εγώ όμως την πιστεύω. Ακούστε γιατί νομίζω ότι το κάνει. Είναι μια προσπάθειά της να βοηθήσει τα ιδιωτικά σχολεία και τους σχολάρχες. Όταν λέω να τα βοηθήσει, τι ακριβώς θέλει να τα βοηθήσει. Ξέρετε ότι στην πανδημία τα σχολεία ήταν κλειστά. Ήταν κλειστά και τα ιδιωτικά σχολεία. Βγήκε λοιπόν κάποια απόφαση που έλεγε ότι όσοι τα δίδακτα δεν θα πληρώνονται για όσο διάστημα τα σχολεία είναι κλειστά. Τώρα λοιπόν, επειδή δίνεται η δυνατότητα σε κάποιους να μην στείλουν τα παιδιά τους, να τα κρατήσουν στο σπίτι με μια απλή τους βεβαίωση, εγώ υποψιάζομαι ότι υπάρχουν εκεί γονείς οι οποίοι λένε αφού δεν το στέλνω το παιδί μου δεν θα πληρώσω και τα δίδακτρα. Μάλιστα. Και προκειμένου να καλύψει αυτό το κενό και να μην έχουν τη δυνατότητα να μην πληρώσουν, έφερε αυτό το πράγμα το οποίο είναι πρωτοφανές. Και είναι πρωτοφανές και για κάποιο ακόμη λόγο. Ναι. Έχουμε ακούσει όλο αυτό το διάστημα της πανδημίας ότι η κυβέρνηση και σωστά μιλάει διαμέσου των ειδικών. Όποιος δημοσιογράφος ή άλλο άτομο απευθύνει ένα ερώτημα τι θα κάνετε για το ένα ή για το άλλο, λένε θα ακούσουμε τους ειδικούς. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό. Προσέξτε όμως τώρα την ανακολουθία. Στην εκπαίδευση δεν θα έπρεπε να συμβαίνει και αυτό. Δηλαδή να ακούν τους ειδικούς. Δεν λέω εγώ ότι οι ειδικοί είναι οι δάσκαλοι ή οι νηπιαγωγοί. Υπάρχουν όμως ειδικοί στην εκπαίδευση. Είναι οι παιδαγωγοί των πανεπιστημίων. Αυτούς λοιπόν δεν θα έπρεπε να ακούει και να συμβουλεύεται. Γιατί κάποιοι μπορεί να πούν, κάτσε ρε μεγάλε τώρα τι μας λες, να ακούσει εσάς τους συνδικαλιστές που να λέτε τα δικά σας. Όχι. Να ακούσει τους ειδικούς. Όπως υπάρχουν ειδικοί λοιμοξιολόγοι, γιατροί κτλ., υπάρχουν και ειδικοί παιδαγωγοί. Αυτοί που διδάσκουν στα παιδαγωγικά τμήματα της χώρας. Αυτούς να ακούσει. Θα έπρεπε να τους ακούσει. Αν εφάρμοζε αυτό το δόγμα και ήταν δόγμα για όλη την κυβέρνηση και για τα πάντα και όχι δόγμα όποτε τους βολεύει, θα έπρεπε να το κάνει και στην παιδεία. Θα έπρεπε να πει, εγώ φέρνω τις κάμερες γιατί μου τις εισηγήθηκε η ΧΗ Επιτροπή που αποτελείται από τον κύριο Τσιόδρα Τάδε της εκπαίδευσης, τον άλλο και τον άλλο. Αυτοί μου το λένε. Τότε δεν θα μπορούσαμε να πούμε τίποτα. Θα μπορούσα εγώ ή οποιοδήποτε άλλος να γονεί, αλλά θα έλεγαν οι άλλοι κάτσε στη γωνιά σου, μιλούν οι ειδικοί. Θέλω λοιπόν και αυτή τη ρύθμιση, αλλά και όλες τις ρυθμίσεις που εισάγει στο πολυνομοσχέδιο για την παιδεία, δεν υπογράφονται από καμία επιστημονική επιτροπή. Από καμία, όπως σας το λέω, και αποτελεί ντροπή αυτό το πράγμα. Για αυτούς που θέλουν να λένε ότι ήρθαν να αλλάξουν τα πράγματα. Ξαναλέω. Όχι από δασκάλους, όχι από συνδικαλιστές, όχι από εκπαιδευτικούς, από τους ειδικούς. Υπάρχουν και στην εκπαίδευση ειδικοί. Δεν είναι οι ειδικοί οι φίλοι της κυρίας Κεραμέως και της κυρίας Ζαχαράκη, οι οποίοι τις εισηγούνται χωρίς να ξέρουμε καν ποιοι είναι και χωρίς να έχουν το εθνικό υπόβαθρο. Η παιδαγωγική είναι επιστήμη. Σωστό. Και όχι, δεν αρκεί να είσαι παιδαγωγός για να δηλώνεις και αρμόδιος επιστήμονας να προτείνεις.